Μετέφαλα εννοείται ότι πάντα είμαι εδώ, όποτε χρειαστεί και όποτε μπορώ και έχω την ευκαιρία. Θα ήθελα να πω ότι τώρα έρχομαι από μια άλλη εκδήλωση που γινόταν στην βιβλιοθήκη και είχε σχέση με την πρόληψη παθήσεων για την υγεία και για την πρωτοβάθμια υγεία. Πόσο σημαντικό είναι σύλλογοι σαν το ΣΕΟ, το ρόλο που παίζουν όχι μόνο στο θέμα της πρόληψης, αλλά κυρίως της πρόληψης τόσο των παθήσεων, αλλά κυρίως και της κοινωνικής δικτύωσης που μπορεί να έχει ένα σύλλογος. Γιατί όπως είπε ο πρόεδρος πριν και ο Στάθης ο Κωνσταντινίδης, μπορεί να έχει εγγραφεί ένα σύλλογο στα Μητρώα, αλλά η προσφορά του, συλλόγων σαν του ΣΕΟ, δεν είναι μόνο αγωγή. Η προσφορά ενός συλλόγου σαν το ΣΕΟ είναι ότι μπορεί να κοινωνικοποιήσει ανθρώπους. Μπορεί να κρατήσει δεμένη μια κοινωνία. Δεν μετριούνται όλα τα επίπεδα προσφοράς με τα πόσα μέλη έχεις και με το πόσες εγγραφές θα κάνεις. Αλλά πόσοι άνθρωποι μπορούν να βρουν ένα αποκούμπι εδώ πέρα κάθε Κυριακή, μπορούν να βρουν μια παρέα ζεστή για να μπορέσουν να κάνουν μια εκδρομή και να νιώσουν ευχάριστα. Γι' αυτό στους καιρούς που ζούμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό και εσείς το έχετε πετύχει. Εύχομαι ψηλές κορφές. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ, θυμάμαι το μήνυμα των Αδάμο που έλεγε το σεβασμό στο βουνό. Σεβασμό στο βουνό. Το βουνό θα υπάρχει πάντα εκεί, μας περιμένει. Δεν χρειάζονται παρακινδυνευμένες προσπάθειες. Αυτό που έχει σημασία είναι η ασφάλεια όλων μας. Καλές και ψηλές κορφές σε όλους και καλή χρονιά.